Όταν το θυμικό μέρος της ψυχής κινείται κατά των παθών, πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι καιρός σιωπής, γιατί είναι ώρα αγώνος. Λέγει ο Άγιος Διάδοχος ο Φωτικής στον λόγο του τον ασκητικό, τον χωρισμένο σε 100 πρακτικά κεφάλαια πνευματικής γνώσεως και διακρίσεως, που βρίσκεται στον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας. Όταν το θυμικό μέρος της ψυχής, ο θυμός δηλαδή, κινείται σωστά, λέει ο Άγιος, κατά των παθών, πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι καιρός σιωπής, γιατί είναι ώρα αγώνος. Όταν το θυμόδες της ψυχής κινείται κατά των παθών, ιδένε δι σιωπής είναι καιρόν, ώρα γάρ εστί πάλις. Και συνεχίζει και λέγει, όταν κάποιος δει ότι η ταραχή εκείνη με την προσευχή ή με την ελεημοσύνη και την συμπάθεια μεταβλήθηκε σε γαλήνη, τότε ας κινεί την ψυχή του στον έρωτα των λόγων του Θεού, ασφαλίζοντας όμως με τον δεσμό της ταπεινοφροσύνης τα φτερά του νου. Γιατί αν κανείς δεν ταπεινώσει υπερβολικά τον εαυτό του με τέλεια καταφρόνηση, δεν μπορεί να ομιλεί για τη μεγαλειότητα του Θεού. Ότε δε την ακαταστασίαν εκείνην ήδη της, ήδη ευχής ή διελεημοσύνης εις γαλήνην ελθούσαν, κινήστο το έρωτι των λόγων δεσμό ταπεινοφροσύνης τα τον νου διασφαλιζόμενος τερά. Όταν κάποιος λοιπόν θα δει ότι η ζήγηση εκείνη, δηλαδή η ταραχή που προκαλούν τα πάθη, μεταστράφηκε ή δια της ελεημοσύνης ή σε γαλήνη ή δια της ευχής, ασκηνείται από τον έρωτα των Θείων Λόγων, ασφαλίζοντας τα πτερά του νοός με το δεσμό της ταπεινοφροσύνης. Εάν γαρμή της εαυτόν τη εξουδενώσει ταπεινώσει, λίαν, ου δύναται περί μεγαλοσύνης διαλέγεσθε Θεού. Γιατί αν κάποιος δεν ταπεινώσει πολύ τον εαυτό του με εξουδένωση, δεν δύναται να ομιλεί σχετικά με την μεγαλοσύνη του Θεού. Μας μιλάει εδώ ο Άγιος για την καλή χρήση του θυμού, του θυμοειδούς, του μέρους αυτού της ψυχής, το οποίο χαρακτηρίζεται ως το νεύρο της ψυχής. Υπάρχει και η καλή και η κακή χρήση αυτής της μεγάλης δυνάμεως που έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο. Λέγει στον 4ο ψαλμό, «Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε». Να οργίζεστε, αλλά μην αμαρτάνετε εναντίον του Θεού. Γιατί μας έδωσε ο Θεός τον θυμό? Ο Θεός, λέει ο Ρωσόστομος, όπλησε τη φύση μας με το θυμό, όχι για να βυθίζουμε το οξύδι του φως στα δικά μας μέλη, αλλά στο στήθος του διαβόλου. Έχουμε το θυμό όχι για να βρίζουμε τους πλησίων, αλλά για να επιστρέφουμε στον δρόμο του Θεού τους αμαρτάνοντες, για να σηκωνόμαστε όταν πέφτουμε, για να μην είμαστε νοθροί. Ο θυμός δίνεται σε μας σαν κεντρί, για να τρίζουμε τα δόντια εναντίον του διαβόλου, για να είμαστε ορμητικοί εναντίον του και όχι για να επαναστατούμε ο ένας εναντίον του άλλου. Έχουμε όπλα για να τα χρησιμοποιούμε εναντίον του εχθρού. Είσαι οξύθυμος? Να είσαι τέτοιος εναντίον των αμαρτημάτων σου, να επιπλήττεις την ψυχή σου, να μαστίζεις τη σύνδεσή σου, να είσαι αυστηρός κριτής και πικρός δικαστής στα δικά σου αμαρτήματα. Αυτό είναι το κέρδος της οργής. Γι' αυτό έθεσε αυτή ο Θεός μέσα μας. Αν θέλεις να οργίζεσαι, μην το κάνεις αυτό εναντίον του συγγενής σου, αλλά εναντίον του πονηρού δαίμονα. Έχεις που να διαθέσεις το πάθος σου. Με εκείνον ποτέ να μη συμφιλειωθείς. Σε εκείνον άδειασε την οργή σου. Σε εκείνον, δηλαδή στο διάβολο, στήσε παγίδα και μη χορτάζεις ποτέ να τον πολεμείς. Δεν αποτελεί λοιπόν αμάρτημα η οργή,
αλλά η παράκαιρη οργή, αυτή που κατευθύνεται σε λάθος κατεύθυνση. Γι' αυτό έλεγε και ο προφήτης Δαβίδ το εξής: να οργίζεστε, αλλά να μην αμαρτάνετε. Είναι καλό πράγμα ο θυμός, έλεγε και ο Όσιος Πορφύριος. Ο θυμός είναι δύναμη, είναι το νεύρο της ψυχής. Μας τον έβαλε ο Θεός μέσα μας για να θυμώνουμε και να αποκρούμε τα πάθη μας και το διάβολο. Αυτή είναι η σωστή θέση του θυμού, όπως λέγει και εδώ ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, ότι θα πρέπει το θυμοειδές της ψυχής να κινείται εναντίον των παθών, εναντίον του κακού, εναντίον της αμαρτίας. Μόνο τότε επιτρέπεται ο θυμός, λέει και ο Μέγας Βασίλειος, όταν είναι εναντίον του διαβόλου και της αμαρτίας, όχι κατά τον ανθρώπο. Ο θυμός είναι το νεύρο της ψυχής που τονώνει στην προσπάθεια των καλών έργων. Ο θυμός, ο καθαρός θυμός, είναι δύναμη της ψυχής. Μας δίδασκε και ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Εάν ο εκφύσεως πράος βοηθιέται μια φορά από το χαρακτήρα του για την πνευματική του πρόοδο, ο θυμώδης βοηθιέται δύο φορές από τη δύναμη που έχει ο χαρακτήρας του. Αρκεί τη δύναμη αυτή του θυμού να την αξιοποιήσει κατά των παθών του και του πονηρού. Αν δεν την αξιοποιήσει, θα την εκμεταλλευτεί ο διάβολος. Ο εκφύσεως ήπιος, αν δεν αγωνιστεί να αποκτήσει ανδρισμό, δεν μπορεί να κάνει άλματα. Ενώ ο θυμώδης, αν πάρει μια γενναία απόφαση και στρέψει τον θυμό του εναντίον του κακού, πάει, πείδησε. Γι' αυτό τα άλματα στη μηματική ζωή τα κάνουν όσοι έχουν παλαβή φλέβα. Ο θυμώδης άνθρωπος, αν αξιοποιήσει στη πνευματική ζωή τη δύναμη που έχει, είναι σε ένα γερό αυτοκίνητο που πιάνει την ευθεία και κανείς δεν το φτάνει. Αν όμως δεν την αξιοποιήσει και αφήνει ανεξέλεκτο τον εαυτό του, μοιάζει με αυτοκίνητο που τρέχει με υπερβολική ταχύτητα σε ανώμαλο δρόμο και κάθε τόσο εκτροχιάζεται. Ένας πνευματικός άνθρωπος μπορεί να νευριάσει, να αγανακτήσει και να φωνάξει, αλλά για θέματα σοβαρά, πνευματικά. Δεν έχει όμως κακία μέσα του, ούτε κάνει κακό στον άλλον. Οργίζεστε και αμαρτάνετε, και μη αμαρτάνετε, δεν λέγει ο Δαβίδ. Όταν αδικούνται άλλοι και φωνάζει κανείς και θυμώνει από πόνο πραγματικό, τότε είναι δικαιότατος ο θυμός. Όταν αδικείται ο ίδιος και θυμώνει, τότε δεν είναι καθαρός ο θυμός. Ένας πνευματικός άνθρωπος, όταν πάει με αγανάκτηση να υπερασπίσει τον εαυτό του για ένα ατομικό του θέμα, αυτό είναι καθαρά εγωιστικό. Είναι ενέργεια του πειρασμού. Δέχεται επιδράσεις δαιμονικές, εξωτερικές. Αν κάποιον τον αδικούν ή τον κοροϊδεύουν, αυτόν πρέπει οι άλλοι να τον υπερασπίζονται για το δίκαιο, όχι για προσωπικό του συμφέρον. Η οργή, δίδασκε και ο Άγιος Ισαΐας ο Αναχωρητής, είναι φυσική ιδιότητα του νου και χωρίς αυτή ούτε στην καθαρότητα φτάνει ο άνθρωπος, αν δεν οργιστεί εναντίον όλων των πονηρών λογισμών που σπέρνει μέσα του ο διάβολος. Εκείνος που θέλει να φτάσει στη φυσική οργή, σε εκείνη δηλαδή που στρέφεται εναντίον του διαβόλου και των παθών, κόβει όλα τα θελήματά του μέχρι ότου φτάσει στην κατάσταση του νου του όπως τη δημιούργησε ο Θεός. Ο θυμός, λέει και ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, περισσότερα από τα άλλα πάθη ταράζει και συγχύζει την ψυχή. Κάποτε όμως και την ωφελεί πολύ, γιατί όταν το μεταχειριζόμαστε χωρίς ταραχή κατά των ασεβών ή ασελγών για να σωθούν ή να τραπούν, τότε προσθέτουμε πραότητα στην ψυχή μας, γιατί συμβαδίζουμε με το σκοπό της δικαιοσύνης και της αγαθότητας του Θεού. Νομίζω ότι ο φρόνιμος θυμός δόθηκε ως όπλο δικαιοσύνης στην ανθρώπινη φύση από τον Θεό. Αν η Εύα χρησιμοποιούσε αυτό το όπλο κατά του φιδιού, δεν θα νικιόταν από την εμπαθή εκείνη η δονή. Έτσι και εκείνος που μεταχείριζεται από ζήλο προς την ευσέβεια με σύνεση το θυμό, θα ευρεθεί οπωσδήποτε καλύτερος στη ζυγαριά των ανταποδόσεων από εκείνο που λόγω της κινησίας του νου
δεν θυμώνει ποτέ. Με το θυμό και την οργή, μας διδάσκει και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, πρέπει να εναντιωνόμαστε στο πάθος της επιθυμίας, να διώχνουμε τους πονηρούς και αισχρούς λογισμούς, να μισούμε τις αμαρτίες και τους δαίμονες. Ο θυμός τότε κινείται κατά φύση, λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, όταν αγαπά όλους τους ανθρώπους και δεν έχει εναντίον κανενός λύπη ή νησικακία. Δεν υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο καμιά εύλογη αιτία για να οργίζεσαι και να θυμώνεις, λέει και ο Άγιος Δημήτριος του Ρωστό, εκτός από τις περιπτώσεις που προσβάλλεται η δόξα του Θεού και περιφρονείται ο νόμος του. Τότε μπορούμε να οργιστούμε, να θυμώσουμε. Αλλά και τότε, λέει ο Άγιος, πρέπει να συζεύξεις την οργή με τη διάκριση, για να μην βλάψεις την ψυχή σου. Οργίζεστε και μην αμαρτάνετε, παραγγέλει με σοφία ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους 4 κεφάλαιο 26 στίχος. Μην οργίζεσαι ποτέ εναντίον κανενός και για καμιά αιτία, εκτός για αν κάποιος θελήσει να σε χωρίσει από τον Θεό και την αγάπη Του. Ποιος όμως έχει τη δύναμη να το κατορθώσει αυτό, παρά μόνο εσύ ο ίδιος, εάν δεν προσέξεις. Δεν είναι δύσκολο να θυμώνεις με τους άλλους, έλεγε και ο Άγιος Λουκάς ο γιατρός. Το δύσκολο είναι να θυμώνεις με τον εαυτό σου. Ο θυμός δεν μας δόθηκε για να εκνευριζόμαστε εναντίον των πλησίων μας, αλλά για να αυξήσει ο ζήλος μας κατά της αμαρτίας, μας επισημαίνει και ο Άγιος Μακάριος της Όπτινα. Όταν εκνευριζόμαστε με τον συνάνθρωπό μας, ενεργούμε ενάντια στη φύση μας. Νευρικοί και οξύθυμοι γινόμαστε επειδή είμαστε υπερήφανοι. Η οξυθυμία φανερώνει την εσωτερική μας διάθεση. Την κατάσταση αυτή πρέπει να τη διορθώσουμε με την αυτομεψία, με την υπομονή και την αγάπη. Δεν πρέπει να παρατηρούμε τις αδυναμίες των άλλων, δεν πρέπει να κατακρίνουμε τον πλησίον μας. Σίγουρα μερικές φορές μας προσβάλλουν, αλλά αυτό είναι το σχέδιο της Θείας Πρόνοιας για να φανερωθεί η αδυναμία μας. Μας δίνεται έτσι η ευκαιρία και το μέσο να την θεραπεύσουμε, δηλαδή να αγωνιστούμε, να αντισταθούμε, να ταπεινωθούμε. Ας αγωνιστούμε λοιπόν να κάνουμε πάντοτε καλή χρήση του θυμού, έτσι ώστε να ευχαριστούμε στον Κύριο και να αξιωθούμε τη σωτηρία μας. Το δεύτερο μου δόξα πάντοτε, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.